παρακαλώ πολύ. Έλα, τι γίνεται. Καλά, είσαι, καλώς όρισες. Και πού είμαστε εγκεντρωμένοι. Πώς είστε. Τυχαίο είναι. Μεγάλη μας χαρά. Μεγάλη μας χαρά. Τυχαία τα χρώματα, ε. Παιδιά, έχετε κάνει το απόλυτο μας μάτσι. Για να σπάσει. Μπλε θαλάσσια. Και άσπρα παπούτσια. Και άσπρο παντελόνι. Είναι τυχαίο πάντως, έτσι. Έλα, κάθισε, Αλβέρτο. Κάθισε, κάθισε. Να σου πω, τώρα αυτό με τις πυραμίδες δεν το κατάλαβα. Τι σημαίνει. Έχω υψοφοβία. Ανεβήκατε πάνω. Ναι, έπρεπε να γίνει ένα γύρισμα και έπρεπε να ανέβουμε δύο... Α, πότε ήταν αυτό. Η Φυλή των Ανθρώπων, στην Ερτένα. Και ήμασταν με τον Λεωνίδα Κακούρη, αυτός ξέρει πολύ καλά ότι έχω υψοφοβία. Ναι, ναι. Του το έχεις πει δηλαδή εκεί πάνω στο Όχι, μείναμε μαζί στο ξενοδοχείο στο δωμάτιο και με το που βγήκα εγώ καταχαρούμενος βράδυ ήτανε. Κάνω έτσι και βλέπω το χάος. Λεωνίδα, Λεωνίδα. Σε έσωσε όμως, πάλι καλά. Ο καλός μου Λεωνίδας που είναι εξαιρετικό παιδί και εξαιρετικός ηθοποιός. Η ψοφοβία υπάρχει ακόμα ή την ξεπεράσαμε? Όχι, λίγο την έχω ξεπεράσει. Ναι, ναι, περισσότερο είναι εδώ, ξέρεις. Αυτά τα πράγματα είναι στο μυαλό και κάπου τα έχω λίγο έτσι. Αν δεν σε ενοχλεί κάτι, τέλος πάντων, οκ. Τέλος πάντων, άμα δεν είναι ενοχλητική αυτή η φάση. Όχι, δεν ενοχλώ κανέναν. Τον εαυτό μου ενοχλώ. Δεν έχω και πολλά περίεργα. Αλήθεια, δεν έχεις? Ποτέ δεν είχες? Όχι, όχι. Θέλω να... Αθόρυβος, δεν είναι. Αθόρυβος. Ναι, δεν μου λέει.